Πέρασε καιρός, χρειάστηκε να πάρω green screen γιατί δεν έχω στούντιο. Γεια σας, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα φτιάξω ένα ακόμα βίντεο στο περίπου γιατί με πρίξατε. Από την τελευταία φορά που έβγαλα βίντεο έχει βγάλει ο Gadda Show, η Μαρία, ο Jeremy έχει προλάβει να βγάλει δύο Jeremy movies. Έχει βγάλει βίντεο ακόμα και ο Ατζαράκης. Okay, επειδή σήμερα βγαίνει το καινούριο Star Wars Rise of Skywalker επεισόδιο 9, αποφάσισα να βγάλω ένα βίντεο όπου θα σας δείξω σε περίπου 10 λεπτά τι χρειάζεται να ξέρετε για να δείτε αυτή την ταινία. Και φυσικά το βγάζω κυρίως γιατί το La Casa de Papel στο περίπου και το Stranger Things παίρνουν παραπάνω χρόνο να γραφτούν από όσο περίμενα. Star Wars το περίπου λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε 8 ταινίες Star Wars μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Για όσους δεν γνωρίζετε τίποτα, κυρίως γιατί όταν γεννηθήκατε στο ραδιόφωνο έπαιζε One. Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Star Wars επεισόδιο 4, A New Hope. Ξεκινάμε... Από το επεισόδιο 1 δεν πρέπει να ξεκινάμε. Θες να δεις τα καινούρια. Είναι. Τότε άκουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πριγκίψα Λέα, η οποία εκτός από ένα καταπληκτικό χτένισμα, βρίσκει έναν κάδο με πόδια, τον R2-D2, και στέλνει ένα μήνυμα για βοήθεια και τα σχέδια καταστροφής του Death Star, ενός πλανήτη που καταστρέφει πλανήτες. Ό,τι να είναι, μισό. Είμαστε ακόμα στο 5ο λεπτό. Έχουμε λοιπόν μια αυτοκρατορία και έναν περίπου δικτάτορα, τον Darth Vader, ο οποίος ακούγεται σαν χαλασμένος καταψύκτης. Εκτερπή! Πάρε ένα τηλέφωνο τον Κοτσόβολο, μάλλον έχει χαλάσει αυτό. Και είναι κυρίως ντυμένος σαν μοναχή στο διάστημα. Παίρνει λοιπόν ο μπάτλερ της Λέια τον κάδο με πόδια για να τον πετάξει, σκουπίδια είναι, και τον πηγαίνει στον Τατουίν, έναν πλανήτη έρημο, και εκεί τους αγοράζει ο Λουκ Σκάιουόκερ. Ο Λουκ Σκάιουόκερ είναι ένα κλαψομούνικο παιδάκι, το οποίο θέλει να φύγει από το χωριό και να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει πιλότος. Κυρίως γιατί στο χωριό του είναι τόσο πασοξίδες που δεν έχουν έναν ήλιο, αλλά δύο. Ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει. Βλέπει το μήνυμα από την πυρκίπισσα που λέει βοήθεια Obi-Wan Kenobi και λέει ρε εσύ, τι μου είναι αυτό, χτύπαγα. Και βρίσκει τον γέρο Ben Kenobi εκεί κοντά και του δείχνει το μήνυμα. Και του λέει τι φάση ρε μπάρμπα. Ένα μωρέ εδώ δεν είναι κάτι, έχουμε κάτι Jedi και κάτι Sith που είναι πολεμιστές και παίζουν με κάτι λέιζερ σπαθιά, πιου πιου και τέτοια και μπορούμε να μετακινούμε πέτρες, διαστημόπλια, κομμωδίνα. Άρα είναι μεταφορική. Όχι ακριβώς. Και πώς το κάνετε αυτό, με τη δύναμη. Τι είναι αυτό. Θυμάσαι όταν τρως το φαγητό σου και αφήνεις μία βούκα, κάπου το πας εσύ. Αυτό είναι η δύναμη, αλλά καμία σχέση. Νομίζω με κοροϊδεύεις. Φεύγω να πάω στο σπίτι μου. Ω να σου γαμ. Πηγαίνω λοιπόν σε μια καντίνα για hot dog και εκεί βρίσκουν τον κλέφτη Χαν Σόλο και τον Τζουμπάκα, ο οποίος κάνει όπως εγώ όταν ξυπνάω το πρωί. Μπαίνουν λοιπόν κρυφά στο διαστημόπλαιο του Βέιντερ, ο Βέιντερ σκοτώνει τον παλιό του φίλο Obi-Wan και ο Obi-Wan γίνεται παλτό. Το παλιό μου παλτό. Μετά ο Λουκ τα παίρνει στο κρανίο, παίρνει και ένα αεροσκάφος, κάνει πιου πιου σε μία τρύπα και ανατινάζεται το Death Star. Και τέλος. Ο Λουκ στην επόμενη ταινία πηγαίνει να του μάθουν πώς να είναι Jedi, μια πράσινη μαλακία με πόδια που τη λένε Yoda και μιλάει κάπως ανάποδα και σηκώνει πέτρες. Για μια ολόκληρη ταινία σηκώνει πέτρες. Λουκ αγόρι μου, τι κάνεις. Όσο εσύ σηκώνεις πέτρες, την Λέια και τον Χαν έχουν πει σ' αγαπώ. Την έχει γράψει στα αρχίδια του. Τους έχει πάρει ο Βέιντερ, τους έχουν προδώσει. Έχει πάρει ο Βέιντερ τον Χαν Σόλο, τον έχει κάνει πέτρα, τον έχει βάλει κορνίζα στο δωμάτιο όταν το βλέπει το σόι. Έχει γίνει τη πουτάνα και εσύ ακόμα σηκώνεις πέτρες. Να τη πας πού! Ακόμη και η πράσινη μαλακία σήκωσε το αεροσκάφος και σου λέει μαλάκα ξεκόλα, φύγε! Και στο τέλος της ταινίας ο Λουκ θυμάται ότι είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, οπότε πηγαίνει στο Βέιντερ για να του ρίξει φάπες. Πού πας ρε αγόρι μου, είναι ο Βέιντερ. Ο τύπος κάθεται στη γωνία λες και είναι σε κλαμπάκι, σαν να κρατάει ουίσκι και πνίγει κόσμο. Προφανώς ο Λουκ στη μονομαχία χάνει, του κόβει το δεξί χέρι. Λέει ο Λουκ, καλά αγόρι μου, είσαι μαλάκας. Με αυτόν τον παίζω. Είναι αμαρτία, παιδί μου. Τι εννοείς, είσαι ο πατέρας μου. Ούψ, μου ξέφυγε. Και στο τέλος ο Λουκ πέφτει σε μια τρύπα, αλλά μην αγχώνεστε, δεν πεθαίνει. Τον ρουφάει ένας εξαερισμός και μετά το σώζουν τα παιδιά. Μην αγχώνεστε, η αυτοκρατορία έχει απ' όλα. Κοροϊδεύεται, αλλά τουλάχιστον όταν είχαμε Βέιντερ κοιμόμασταν με τα διαστημόπλια ανοιχτά. Στο επεισόδιο 6 λοιπόν, η αυτοκρατορία στην αρχή φτιάχνει ένα δεύτερο Death Star, το οποίο είναι μεγαλύτερο, διότι η αυτοκρατορία είναι σαν την Apple, φτιάχνει κάθε χρόνο ένα Death Star, απλά με μεγαλύτερη οθόνη. Ο Λουκ από την άλλη έφτιαξε ρομποτικό χέρι για να τον παίζει, μάλλον τον παίζει καλύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχει βρει κοπέλα ακόμα, και κλασικά πάνε να καταστρέψουν το μεγαλύτερο Death Star. Στο μεταξύ μαθαίνουμε ότι η Λέια, η πριγκίπισσα, είναι αδερφή του Λουκ, και όλοι αυτοί οι δύο είναι παιδιά του Darth Vader, ο οποίος Darth Vader παλιότερα ήταν καλός, και τον λέγανε Anakin. Στα αρχίδια μας θα μου πεις. Το νόημα είναι όμως ότι ο Λουκ θέλει να σώσει τον πατέρα του, θέλει να τον βγάλει από τον κακό τον δρόμο. Τον έχει πάρει ένας γεράκος και τον κάνει ό,τι θέλει. Ο Darth Sidious. Ο Darth Sidious είναι ένας σκατόγερος. Σκατόγερος, πραγματικά. Δεν το βλέπεις και λες ψόφερε, μαλάκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Darth Sidious και μιλάει. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Είχαμε το Μητσοτάκι, δεν χρειαζόμαστε δεύτερο. Τέλος πάντων, ο Darth Sidious έχει μια καταπληκτική δύναμη να πετάει αστραπές από τα χέρια του, λες και είναι διαφήμιση της Volton. Κάνει τον Darth Vader όλα αυτά τα χρόνια ό,τι θέλει και του είπε ψέματα ότι τα παιδιά του πέθαναν. Και μετά από όλο αυτό, ο Λουκ αποφασίζει να πάει στον Darth Vader τον πατέρα του και να τον ξαναφέρει στο σωστό τον δρόμο. Τον
χριστιανικό. Παλεύουνε, καταφέρνει ο Λουκ να τον βάλει κάτω και εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Darth Sidious και του λέει: τώρα που τον έβαλε κάτω, είναι η ώρα να τον σκοτώσεις. Μαρίκα, ωραία τα λέω, Αλλά ο Λουκ λέει: εγώ τον πατέρα μου δεν τον σκοτώνω. Και ο Darth Sidious είναι σε φάση: α, έτσι είσαι, πάρε μια Βόλτον τώρα. Ο Darth Vader εκείνη τη στιγμή το γυρίζει το λαμπάκι και λέει: τι κάνεις το γιο μου, ρε μαλάκα. Το σηκώνει κανονικά, τον πετάει σε μια τρύπα, γίνεται έκρηξη και πέφτει το ρεύμα. Εντάξει, Μητσοτάκης, είσαι λογικό είναι να πέσει το ρεύμα. Όπα, όχι, όχι, demonetize, όχι, όχι. Άστο, τώρα το έφτιαξα, περιμένε. Ο Darth Vader λοιπόν σώζει το γιο του, γίνεται ξανά καλός, βγάζει τη μάσκα, βλέπουμε τη σκατό φατσά του που είναι σαν αυγό χαλασμένο και σώζεται η ψυχή του. Α, ναι, έχουμε και ένα μεγαλύτερο Death Star. Τίποτα, πήγανε στην τρύπα οι υπόλοιποι της ταινίας και κάναν πιου-πιου και νικήσαμε. Εντάξει, τι περιμένατε. Υπάρχει και το επεισόδιο 1, 2, 3, θα μου πείτε τι γίνεται εκεί. Τίποτα, βλέπουμε τον Darth Vader όταν ήταν στα νήπια, μετά όταν έβγαλε ένα μιλφάκι, όταν έκανε τα πρώτα του παιδιά, όταν γράφτηκε στο κουκουέ και του κόψαν τα πόδια, γενικά. Απλά πράγματα. Παιδιά, αν θέλετε να κρατήσετε κάτι, δείτε το επεισόδιο. Γιατί γαμάει. Και γενικά υπάρχει ένας τύπος με κέρατα και δύο σπαθιά και ο Jar Jar Binks γαμιέται. Αυτά. Επεισόδιο 7 λοιπόν. Αφού η Disney μυρίστηκε ότι παίζουν λεφτά, έκανε ένα ωραίο reboot στο Star Wars. Το Star Wars The Force Awakens. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν υπάρχει το First Order, κάτι στρατόκαυλοι που θέλουν να φτιάξουν αυτοκρατορία και έχουν φτιάξει ένα Death Star που είναι ένας πλανήτης που καταστρέφει πλανήτες. Μα έγινε στο 4! Μπίλας. Υπάρχει λοιπόν ένας μαχητής, ο Πο, θέλει να βρει τον Luke Skywalker για να βοηθήσει, ο οποίος έχει πάει ελεύθερο coming κάπου και δεν τον βρίσκουν. Πάνω που βρίσκει το χάρτη λοιπόν, έρχεται ένας μασκοφόρος με περίεργη φωνή και τον εχμαλωτίζει και αυτός δίνει το χάρτη σε ένα ρομποτάκι το οποίο πηγαίνει σε ένα πλανήτη που είναι έρημος για να ζητήσει βοήθεια. Το 4 έγινε αυτό! Αγαμίσου. Και μετά βρίσκουμε την πρωταγωνίστρια μας την Ρέι, η οποία βρίσκεται το ρομποτάκι και είναι ρακοσυλλέκτης αυτού του πλανήτη και διαβάζει το μήνυμα για τη βοήθεια. Οκ, okay, βλέπουμε το επεισόδιο 4 ξανά. Αλλά σε αυτήν την ταινία που είναι καινούρια, υπάρχει ένα Stormtrooper ο οποίος δεν θέλει να είναι Stormtrooper, γι' αυτό παίρνει τον Πο, τον μαχητή που είπαμε, και τον βγάζει από την αιχμαλωσία και πηγαίνουν με το αεροσκάφος του να φύγουν μακριά. Αλλά ας του κάρουν στον ερημικό πλανήτη. Ο Stormtrooper είναι αυτός ο μαύρος ο οποίος λέγεται Finn, τον οποίο τον ονόμασε ο Πο, γιατί κανονικά τον λένε FN32444 τέλος πάντων, και τρέχει να σωθεί. Εκεί βρίσκει την Ρέι μαζί με τον BB-8, αυτό το ρομποτάκι που είπαμε, και παίρνει το Millennium Falcon, το οποίο ήταν παρκαρισμένο εκεί δίπλα και εντελώς τυχαία, μάλλον ήταν Σάββατο και ήταν δωρεάν το πάρκινγκ, και τρέχουν να φύγουν. Εκεί τους βρίσκει ο Han Solo και ο Chewbacca, και η Disney καμία φαντασία, έτσι. Ναι, γενικά η Disney έχει να βγάλει κάτι με φαντασία από το 2000. Τέλος πάντων, ο κακός με τη μάσκα είναι ο Kylo Ren, ο οποίος είναι ο γιος του Han Solo και της Leia, ο οποίος ήθελε να γίνει Jedi, αλλά τελικά έγινε Sith. Εχμαλωτίζει τη Ρέι, αλλά μόλις προσπαθήσει να της βγάλει πληροφορίες μέσω της δύναμης, η Ρέι αντιστέκεται και μετά κάνει πλήση εγκεφάλου χρησιμοποιώντας τη δύναμη και φεύγει έτσι. Χωρίς να την εκπαιδεύσουνε, χωρίς να είναι κάποιοι από τους γονείς τους, ξέρω εγώ, Jedi ή κάτι τέτοιο, και μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ρέι είναι κόρη του Luke Skywalker. Μετά από κάποια στιγμή η Ρέι, αφού φύγει από εκεί, βρίσκει το παλιό φωτόσπαθο του Anakin Skywalker και αυτό που πήρε μετά ο Luke Skywalker, το οποίο την καλεί και της δείχνει αναμνήσεις, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει κάτι με το Σόι. Ξαδέρφη, από το χωριό, καμιά κουνιάδα, κανένα μπατζανάκι, κάτι είναι ρε παιδί μου το Skywalker. Και η Οίκο δεν παίζει. Το τέλος ταινίας, αφού δώσανε και σπαθί στη Ρέι, η οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ σπαθί στη ζωή της, νικάει τον Kylo Ren, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ένας από τους καλύτερους μαχητές που είχε ο Luke Skywalker, έτσι γιόλο, τον γλεντάει κανονικά, πώς τον πετσόκοψε έτσι κτλ. Και φυσικά υπάρχει και ένα Death Star, οπότε πιου πιου και καταστρέφεται και αυτό το Death Star, εντάξει πλέον έχει γίνει βαρετό. Α, και προς το τέλος ταινίας, ο Kylo Ren σκοτώνει τον πατέρα του, τον Han Solo, γιατί εκείνο το σημείο ήταν που πέθανε Obi-Wan Kenobi, αλλά το σκοτώσαμε στο 4, οπότε δεν γίνεται να σκοτώσουμε. Και τώρα, επεισόδιο 8. The Last Jedi. Μη φύγετε από το βίντεο, σας παρακαλώ. Σας θυμίζω και εσάς δύσκολα πράγματα. Ανοίγω πληγές. Υπάρχουν και αυτοί που δεν το ξέρουν. Ξεκινάμε λοιπόν την ταινία με το πιο αργό κυνηγητό στο διάστημα ever. Οι τύποι από την αυτοκρατορία κυνηγάνε την Λέια και τους υπόλοιπους για 2 ώρες ταινία. Τι παίζει με τα όρια ταχύτητα στο διάστημα, με 15 πηγαίνανε. Ο Φιν έχει προλάβει να βρει γκόμενα, να πάνε σε καζίνο, να βρουν ένα hacker, να τους προδώσει. Στο μεταξύ, σε όλη αυτή τη διάρκεια, η Ρέι είναι στον Λουκ και θέλει να γίνει Jedi. Πηγαίνει στον Λουκ, του δίνει το σπαθί του και είναι ο Λουκ σε φάση σιγά τη μαλακία. Με 40 ευρώ βρίσκω στο σκρούτζ τη μαλακία, δεν τα χρειάζομαι πια. Και φυσικά κλαψομουνιάζει ακόμη και στα 70 του. Δεν μπορώ να σε εκπαιδεύσω γιατί ο Kylo Ren τον είχα εκπαιδεύσει παλιά και ήταν όσο δυνατός έγινες εσύ και μετά θα γίνεις κακιά. Γιατί εγώ τον Kylo Ren ήθελα να τον πάρω να τον σκοτώσω, αλλά μετά αυτός το άλλαξε και μετά ήθελε αυτός να με σκοτώσει και μετά το άλλαξα και εγώ δεν ήθελα να τον σκοτώσω, αλλά μετά αυτός έγινε κακός. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Και όσο οι υπόλοιποι κοντεύουν να πεθάνουν γιατί τους κυνηγάει το First Order, η Ρέι είναι με τον Kylo Ren στο Skype όλη την ώρα. Θέλεις να έρθεις στη φωτεινή πλευρά? Όχι, εσύ έλα στη σκοτεινή πλευρά. Όχι, εσύ έλα στη φωτεινή πλευρά. Αχ, μωρέ, δεν θέλω, άντε, όχι. 2 ώρες ταινία. Η Ρέι λοιπόν φεύγει από τον πλανήτη που είναι ο Luke και πηγαίνει να βρει
τον Κάιλο Ρεν για να τον πείσει να πάει στη φωτεινή πλευρά, λες και είναι κανένας δαπίτης. Και εκεί καταλαβαίνει ότι είναι μια παγίδα, γιατί υπάρχει ο Σνόκ, ο οποίος είναι ένας κατόγερος που κάνει τον Κάιλο Ρεν ό,τι θέλει. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται πλέον να το εξηγήσουμε. Επεισόδιο 5, τα έχουμε πει ήδη. Μα καλά, ρε Κώστα, δεν θα μας μιλήσεις για τον Σνόκ, τόσο σημαντικός χαρακτήρας. Ναι, γιατί μίλησε η ταινία για να μιλήσω εγώ. Και εκεί που λες ότι ο Κάιλο Ρεν θα σκοτώσει την Ρέι, κάνει μια μαγιά και σκοτώνει τον παππού. Σαν τον Βέιντερ. Τα βρίσκουν, τα κοιμιάζουν, δίνουν ξύλο σε κάτι τύπους με κόκκινες φούστες και εκεί που πάνε να τα κοιμιάσουν, λέει ο Κάιλο Ρεν, άφησε τα όλα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να φύγουμε εμείς οι δύο μαζί. Δεν θέλω να είμαι στην πράσινη και στην κόκκινη και στην μπλε μεριά. Δεν θέλω πια να είμαι κομματικοποιημένος. Η Ρέι είναι σε φάση, όχι, εγώ πιστεύω στο όραμα του Κυριάκου και μην αγχώνεσαι που ο Γιόντα έκαψε το άσυλο. Τουλάχιστον θα κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές. Τα παίρνει στο κρανίο ο Κάιλο Ρεν, γίνεται πρόεδρος του κόμματος και πηγαίνει να τους φάει έναν έναν. Θυσιάζεται μια τύπησα η οποία στα αρχίδια μας δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται, και εκεί που είναι να τους σκοτώσουν όλους, σκάει ο Λουκ και είναι σε φάση «Με θυμάσαι ρε πούστη». Δίνουν εκεί πέρα μάχες, αλλά plot twist, δεν ήταν ο Λουκ, ήταν Skype call. Ο Λουκ είναι ακόμα στο ελεύθερο κάμπινγκ και δεν το κούνησε ποτέ. Σώζουν τους τελευταίους αντιστασιακούς όσους προλαβαίνουν, γιατί η Ρέι έμαθε να σηκώνει και αυτή πέτρες και το σκάνει. Και αυτό ήταν το επεισόδιο 8. Και ήταν μια ταινία η οποία περιμέναμε όλοι να είναι καταπληκτική, αλλά twist. Ήταν μαλακία. Και τώρα έφτασε η στιγμή να δούμε το επεισόδιο 9, όπου ο JJ Abrams προσπαθεί ο καημένος να μην τον δείρουμε και να μην του κάψουμε το σπίτι μετά από τη μαλακία που έκανε ο Ryan Johnson. Και τι περιμένουμε να μάθουμε? Ποιοι είναι οι γονείς της Ray? Σας παρακαλώ. Θα πεθάνει κανένας ακόμα? Τι θα γίνει με το Star Wars? Η Disney θα μας παίρνει τα φράγκα για πολλά χρόνια ακόμα? Αυτό ήταν λοιπόν το Star Wars το περίπου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Rise of Skywalker. Μην γράψετε spoilers στα σχόλια αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν όσοι θέλουν να δουν την ταινία να μην φάνε το spoil έτσι χωρίς να το περιμένουν. Γράψτε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και φυσικά αν σας αρέσουν τα στο περίπου μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα που έχουμε φτιάξει σε αυτό το κανάλι. Φτάσαμε 96.000 subscribers, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να πατήσετε το subscribe να φτάσουμε επιτέλους σε 100.000. Στείλτε το σε κάποιον φίλο σας και φυσικά άμα θέλετε να δείτε κι άλλα στο περίπου για ταινίες, σειρές και άλλα τέτοια ωραία πράγματα μπορείτε να πάτε στα προτινόμενα και στα βίντεο που θα βγουν αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και may the force be with you! Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε βράδυ.